Κύριε Κατηφέ, κύριε Πρόεδρε, καλώς απόγευμα. Καλησπέρα κύριε Αρχέρη, σε εσάς και στους ακροατές και σε όλους τους γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ζώντας τα οξυμένα προβλήματα της παιδείας, που κομμάτι αυτών είναι και η όξυνση των φαινομένων βίας μέσα στα σχολεία, που εμείς θεωρούμε ότι είναι και το αποτύπωμα της πανδημίας και των δύο χρόνων κλειστών σχολείων όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή είναι φαινόμενα πρωτόγνωρα, κύριε Κατηφέ, αυτά που ακούτε, ή έχει αλλάξει και λίγο η κοινωνία μας, ή τώρα προβάλλονται περισσότερο? Μέχρι πρώτην ως τραβάζαμε και κάτω από το χαλί, δεν τα αναδεικνύαμε όσο έπρεπε. Υπήρχε και αυτός ο φόβος να μην καταγγείλω, να μην βρω τον μπελά μου, να μην μπλέξω. Άστο και δεν έγινε τίποτα, έχουμε και την άλλη τη δικαιολογία, έλα μωρέ παιδιά είναι. Και αφήναμε ένα πρόβλημα δυστυχώς να μεγαλώνει, με αποτέλεσμα όμως να κινδυνεύουμε να πληγούμε από το πρόβλημα αυτό. Και μιλάμε για τα παιδιά μας, κύριε Πρόεδρε. Δεν μιλάμε για κάτι άσχετο, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν μας αγγίζει άμεσα. Μιλάμε για ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, τα παιδιά μας. Θα σας πω. Ήμουν πολύ συγκεκριμένος και είπα ότι η όξυνση του φαινομένου εκτιμάμε ότι είναι και το αποτύπωμα της πανδημίας. Αλλά ανέκαθεν είχαμε τέτοια ζητήματα και είναι και αντικειμενικό να έχουμε τέτοια ζητήματα, γιατί ξέρετε, η βία, η αδικία, η ανισότητα που υπάρχει γενικότερα στην κοινωνία δεν μπορεί να μείνει έξω από τους τέσσερις τείχους ενός σχολείου, δεν μπορεί να μείνει έξω από τους τέσσερις τείχους μιας οικογένειας. Άρα εδώ είναι το ζήτημα, το πώς η ίδια η σχολική ζωή, πώς το ίδιο το σχολείο λειτουργεί ως συλλογικός χώρος και όχι απλά ως μια συνύπαρξη ανταγωνιστικών ατομικοτήτων, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Άρα έχει να κάνει και με το περιεχόμενο και με τη δομή της λειτουργίας του σχολείου. Να φέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Χρόνο με το χρόνο υποβαθμίζεται η καλλιτεχνική ή αθλητική παιδεία. Θέτουμε έναν προβληματισμό. Είναι στοιχεία που βοηθούν τα παιδιά μας να ολοκληρώνουν τις προσωπικότητες, να βρίσκουν διέξοδο. Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπολειτουργεί ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου, του σχολικού κοινωνικού λειτουργού. Στις καλύτερες των περιπτώσεων, όσα σχολεία έχουν, τον έχουν μία φορά τη βδομάδα για κάποιες ώρες. Εμείς δεν θέλουμε σχολικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία για να εντοπίζουν, ας με επιτραπεί η έκφραση, τους περίεργους μαθητές, αλλά το πώς συνολικότερα θα βοηθήσουν στην όσμωση της σχολικής ζωής και θα στηρίξουν όλους τους μαθητές, όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και εμάς τους γονείς στα προβλήματα και στους προβληματισμούς που μπορεί να έχουμε. Τρίτο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αναρωτηθείτε όλοι μας ως γονείς, πόσοι από εμάς έχουμε συμμετέχει οργανωμένα με παρέμβαση του κράτους μέσα στο σχολείο μας, σε μια σχολή γονέων ή σε εκδηλώσεις που άπτονται τέτοιου περιεχομένου και μας βοηθούν να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, πώς θα χειριστούμε ζητήματα και με τα παιδιά μας. Άρα υπάρχει αδιαφορία, μας λέτε, από την πλευρά των γονιών. Εγώ θέλω να σας πω ότι, όχι, δεν το θέτω έτσι, ίσα ίσα. Πώς, όταν δεν συμμετέχει, όταν δεν αφουγκράζεται ο άλλος. Όχι, δεν συμμετέχει γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι φορείς. Αυτό θέλω να. Εμείς αυτό επισημαίνουμε και αυτό καταγγέλουμε. Ότι δεν λειτουργούν σχολές γονέων. Δεν βρίσκουμε ως γονείς τέτοιο χώρο έκφραση. Οι σύλλογοι των σχολείων, σε σώμα κάθε πότε έρχονται, δηλαδή να συζητούν τα προβλήματα του σχολείου ή η ψηφοφορία. Κάποιος εκλέγεται. Και το λέω αυτό γιατί έχω μπροστά μου ένα μήνυμα. Λέει, υπάρχουν σχολεία τα οποία έχουν 500-600 μαθητές. Το Προεδρείο εκλέγεται από 40 ανθρώπους που θα πάνε να ψηφίσουν. Ισχύει αυτό? Προφανώς δεν είναι. Οι υπόλοιποι για μένα είναι αδιάφοροι. Ναι, δεν είναι ο κανόνας και ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να ρίχνουμε, γιατί αυτό κάνει και η κυβέρνηση σήμερα με την όξυνση των προβλημάτων βίας. Ρίχνει τα προβλήματα. Άκουγα χτες τον κύριο Κόψη, τον Γενικό Γραμματέα, που έλεγε ότι το Υπουργείο, η εικόνα που έχει είναι ότι το 96%, πολύ συγκεκριμένα, το 96% των προβλημάτων σχολικής βίας ή bullying από πίσω έχουν αδιαφορία της οικογένειας. Είναι εύκολο να ρίχνουμε το ανάθεμα στην οικογένεια. Όχι, δεν μπορούμε στο σχολείο, να βάλουμε όλες τις οικογένειες. Αλλά κοιτάτε να δείτε, εμείς αυτό, και αυτός είναι ο ρόλος μας ως σύλλογοι γονέων, να διεκδικούμε μέτρα που θα κάνουν καλύτερη τη σχολική ζωή και για τα παιδιά μας και για τους εκπαιδευτικούς και για μας τους ίδιους τους γονείς. Αυτό θέλω να σας πω. Και ξέρετε, είναι πολύ συχνές οι πρωτοβουλίες που παίρνουν οι σύλλογοι γονέων. Και αν γίνεται κάτι μέσα στα σχολεία σε αυτή την κατεύθυνση, γίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων όχι οργανωμένα από την πολιτεία, αλλά από τις πρωτοβουλίες που παίρνουν οι σύλλογοι
γονέων. Με εκδηλώσεις ποικίλου περιεχομένου που βοηθούν καλύτερα στο να αντιληφθούμε και εμείς οι γονείς τέτοια ζητήματα. Γιατί ξέρετε, η βία είναι πολύμορφη. Και πολλές φορές αυτός που πολύ εύκολα μπορεί να λέμε είναι το θύμα ή ο θήτης, κυρίως ο θήτης, εκτιμάμε ότι τις περισσότερες φορές είναι θύμα έξω από το σχολείο. Και για μας είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά μας να βάζουν το συλλογικό πάνω από το ατομικό. Γιατί ξέρετε, μαγιά δεν είναι να υποτιμάς ή να υποβιβάζεις τον αδύναμο, αλλά να μάθεις να αγωνίζεσαι, να παλεύεις και για τον αδύναμο. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Η τοποθέτησή σας όσο αφορά τις καταγγελίες κάποιων γονιών που λένε ότι έχουν πέσει στην αντίληψή τους περιστατικά τα οποία μοιράζονται με τους καθηγητές ή με τη διεύθυνση σχολείων και από εκεί πέρα δεν γίνεται τίποτα. Δεν σας άκουσα. Περιστατικά τα οποία μοιράζονται, ναι, τα επικοινωνούν με τη διοίκηση του σχολείου, ναι, κάνουν καταγγελίες αν θέλετε. Ναι, ναι, κοιτάτε, έτσι, ο ρόλος ο δικός μας. Και υπάρχει μια διαφορία από την πλευρά των καθηγητών ή της διοίκησης, της διεύθυνσης του σχολείου. Ναι, σας ξαναλέω λοιπόν, γιατί εμείς δεν θέλουμε να πάει εκεί η κουβέντα και το λέω ευθέως. Εμείς δεν θέλουμε. Μα δεν είναι το που, που θέλετε να πάει, είναι ποιοι έχουν και την ευθύνη. Έτσι είναι, έτσι είναι, κύριε, ναι, Κατηφέ. Αν, έχουν, αν η διεύθυνση σχολείου έχει και την ευθύνη να διαχειριστεί. Γιατί εγώ εμπιστεύομαι το παιδί μου σε ένα σχολείο. Τη διεύθυνση λοιπόν του σχολείου την έχει ο διευθυντής. Κάτω από το διευθυντή υπάρχουν οι καθηγητές. Ο καθηγητής δεν είναι μόνο να πηγαίνει 45 λεπτά μέσα και να λέει το μάθημά του και να φεύγει. Έτσι δεν είναι. Αν κάνω λάθος, να μου πείτε ότι δεν κάνει λάθος. Δεν διαφωνούμε σε αυτό και ίσα ίσα, μάλιστα εμείς διεκδικούμε ή αν το θέλετε. Βάζουμε μπροστά το ζήτημα ότι εμείς θέλουμε και η εκπαιδευτική των παιδιών μας να είναι πρότυπα για τα παιδιά μας. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τα παιδιά μας περισσότερο από εμάς με τον τρόπο ζωής. Υπάρχει παραβατικότητα. Σύμφωνα και με τις καταγγελίες που είτε στα κυρία εσείς, κύριε Κατηφέ, υπάρχει παραβατικότητα μέσα στο σχολείο. Δεν λέω τι συμβαίνει έξω από την πόρτα του σχολείου. Δεν λέω με ποιους κάνουν οι μαθητές. Γιατί λέτε ότι το θύμα μπορεί να βρίσκεται μέσα στο σχολείο, ο θήτης να είναι εκτός. Εμένα με ενδιαφέρει για αυτούς που βρίσκονται μέσα στο σχολείο. Αυτός ο οποίος είναι θήτης, μαθητής θήτης μέσα στο σχολείο, μπορεί να είναι θύμα έξω από το σχολείο. Οπότε βγάζετε από θυμένα του, μας λέτε. Υπάρχει, μα και βέβαια υπάρχει. Και σας είπαμε ότι είναι οξυμένη η βία αυτή την περίοδο στα σχολεία και είναι και το αποτύπωμα συνθήκων που έχουν να κάνουν και με την πανδημία. Φέρνω να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όλοι οι μαθητές του γυμνασίου αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα στρεσαρισμένοι, γιατί όλοι πρώτη φορά θα καλεστούν να δώσουν προαγωγικές εξετάσεις. Είναι ένα ζήτημα, ας πούμε. Δείτε ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα δύο χρόνια κλειστά σχολεία, αυτοί που είναι σήμερα Δευτέρα ή Τρίτη γυμνασίου, ουσιαστικά βρέθηκαν σε σχολικό περιβάλλον από το δημοτικό κατευθείαν στην τρίτη γυμνασίου. Από την έκτη δημοτικού κατευθείαν στην τρίτη γυμνασίου. Χάνοντας δύο πολύτιμα χρόνια κοινωνικοποίησης μέσα στο σχολείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ψυχοσύνθεση των παιδιών. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία, κοιτάτε, πολλές φορές οι σύλλογοι γονέων καταγγέλουμε τέτοια ζητήματα και καταγγέλουμε με το θεσμικό μας ρόλο. Δηλαδή, στο σχολικό συμβούλιο, στο οποίο συγκαλείται κάθε δύο μήνες και συμμετέχουμε, εμείς οφείλουμε ως σύλλογοι γονέων, αν έχουμε τέτοια ζητήματα, να τα θέτουμε εις γνώση της διοίκησης του σχολείου. Και αν εκτιμάμε ότι και η διοίκηση δεν παίρνει τα μέτρα να λυθούν τα ζητήματα αυτά, γίνονται πολλές φορές αναφορές από τους συλλόγους γονέων και στα γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις διευθύνσεις εννοείται. Αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό λειτουργούν και θεσμοί όπως το ΚΕΣΥ, όπως ο σχολικός ψυχολόγος. Τι απαντάτε σε μια μητέρα που θέλει ένα μήνυμα που λέει ότι ψάχνει απεγνωσμένα ένα ιδιωτικό σχολείο για να νιώσει την ασφάλεια που δεν μπορεί να νιώσει το παιδί της σε ένα δημόσιο σχολείο? Αυτό που απαντάμε εδώ και τόσα χρόνια όλοι οι σύλλογοι γονέων, ότι εμείς οι γονείς δεν θέλουμε να είμαστε αδιάφοροι για τη ζωή των παιδιών μας. Η ζωή των παιδιών μας δεν είναι μόνο η μόρφωση, είναι και η κοινωνικοποίησή τους, και γι' αυτό αγωνιζόμαστε για ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο και όχι το σημερινό σχολείο. Έτσι, και γι' αυτό σας είπα, μας προβληματίζει αν το σημερινό δημόσιο σχολείο λειτουργεί ως χώρος συλλογικής και κοινωνικής έκφρασης των παιδιών μας, έτσι, και αν δεν είναι από τη φύση του και από το περιεχόμενό του ανταγωνιστικό. Έτσι, για ένα δημόσιο σχολείο μιλάμε, που εμείς οι γονείς, τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΕΛΦΤΑΤ δείχνουν ότι πάνω από 3 δις ξοδεύει η ελληνική οικογένεια, έτσι, αυτή τη στιγμή για να στηρίξει τη μόρφωση του παιδιού της που πάει στο δημόσιο σχολείο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως είπατε πολύ σωστά,
είναι και η ψυχολογία του παιδιού, είναι η κοινωνικοποίηση του παιδιού, έτσι, είναι ο χαρακτήρας του παιδιού, είναι η προσωπικότητα του παιδιού, έτσι, που φτιάχνεται, δομείται μέσα σε ένα σχολείο. Είναι αντικειμενικό αυτό, γιατί ξέρετε, το σχολείο είναι φορέας κοινωνικοποίησης. Και είναι φορέας κοινωνικοποίησης με την έννοια ότι πρωτογενής φορέας είναι η οικογένεια, αλλά δευτερογενής και πολύ σημαντικός είναι το σχολείο ως φορέας κοινωνικοποίησης. Και η μόρφωση δεν είναι μόνο. Είναι, ξέρετε, η προέκταση της οικογένειας στο σχολείο. Αυτό ακριβώς. Και είναι, αν ας με επιτραπεί η έκφραση, είναι και η προέκταση της κοινωνίας. Είναι και η προέκταση της κοινωνίας. Και αυτό θέλουμε να πούμε, ότι αυτή η βία, η ανισότητα, η έξαρση κάποιων φαινομένων που υπάρχουν αυτή την περίοδο, είναι ζητήματα που αντανακλούν τη ζωή που υπάρχει συνολικότερα μέσα στην κοινωνία. Γιατί, ξέρετε, τώρα το θέμα είναι πώς δεν θα ξαναδούμε τέτοιου είδους περιστατικά, αν πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός άμυνας, αν ο τρόπος με τον οποίο καταγγέλνουν τέτοιου είδους περιστατικά παίρνουν το δρόμο που έπρεπε, που πρέπει μάλλον να πάρουν, και αν αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή. Και ποια είναι η θέση δική σας, της νομοσπονδίας σας? Θα σας πω, από την εικόνα που έχουμε, από σχεδόν 13.000 συλλόγους που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία αντιμετωπίζονται. Αντιμετωπίζονται με παιδαγωγικό τρόπο, στις περισσότερες των περιπτώσεων από τους εκπαιδευτικούς ή από φορείς, όπως ο σχολικός ψυχολόγος, ο σχολικός κοινωνικός λειτουργός, που εξομαλύνει την κατάσταση. Το ζήτημα δεν είναι να βάζουμε ταμπέλες στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας όλα είναι ίσα. Εμείς θέλουμε κάθε παιδί να έχει τις ίδιες δυνατότητες απέναντι στην μόρφωση. Αλλά ξέρετε, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να ερχόμαστε όλοι μας να λειτουργούμε πυροσβεστικά αφού έχει διαμορφωθεί ένα ζήτημα. Γι' αυτό εμείς προτάσουμε τα ζητήματα της πρόληψης. Μπράβο. Αυτό είναι για μας πολύ. Και γι' αυτό έθεσα πολύ συγκεκριμένα ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο θεσμός του κοινωνικού επιστήμονα μέσα στα σχολεία για το σύνολο μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών. Να λειτουργήσουν σχολές, επιτέλους σχολές γονέων, που θα ενισχύσουν το ρόλο μας ανασχολείο, με ευθύνη είτε της κυβέρνησης είτε της τοπικής διοίκησης. Αυτά είναι ζητήματα που θα ενισχύσουν το ρόλο μας. Και δεν θα έρθουμε, δηλαδή, να σας το πω έτσι, εμείς το κύριο βάρος το ρίχνουμε μέσα από τη δράση των συλλόγων γονέων στην πρόληψη τέτοιων φαινομένων. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να το πάρουμε όλοι λίγο πιο σοβαρά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο αδιαφορίας όταν μιλάμε για τα παιδιά μας, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μια σχολική κοινότητα η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να ακούμε, να βλέπουμε και να αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει, ώστε να μπορούμε να κάνουμε την απαραίτητη παρέμβαση όταν χρειαστεί, κύριε Κατηφέ. Αλλά η παρέμβαση που θα κάνουμε να μην πέσει στο κενό. Δεν διαφωνούμε καθόλου, και γι' αυτό εμείς βάζουμε το ζήτημα της ευθύνης που έχει το Υπουργείο Παιδείας, το εκάστοτε διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, στο να σκύψει πάνω από τα σχολεία και να λύνει προβλήματα και όχι να δημιουργεί περισσότερα. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Κατηφέ. Να είστε καλά.